Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι η Βάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakriti.gr. Σε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από πτώση οφείλεται ο θάνατος του 22χρονου φοιτητή που υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του το απόγευμα του Σαββάτου στην εντατική των Χανίων. Ο ιατροδικαστής Σταμάτης Μπελιβάνης έδωσε απαντήσεις στα αίτια του θανάτου του νεαρού που βρέθηκε χωρίς αισθήσεις και με τραύμα στο κεφάλι ξημερώματα της 10ης Μαρτίου στην παραλιακή λεωφόρο του Ρεθύμνου. Άκαρπες παραμένουν μέχρι και αυτήν την ώρα οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό του 33χρονου ψαροτουφεκά, τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από την περασμένη Τετάρτη και με την αγωνία να κορυφώνεται όσο περνούν οι ώρες για την οικογένειά του. Μεγάλη επιχείρηση και σήμερα των αρχών για τον εντοπισμό του 33χρονου. Εφιαλτικές είναι οι εκτιμήσεις των ειδικών για την έλευση κουνουπιών στην Κρήτη. Ήδη έχουν καταγραφεί 5.500 εστίες αναπαραγωγής σε όλο το νησί, αριθμό σχεδόν τριπλάσιος από πέρυσι. Από τις 11 Μαρτίου πάντως ξεκίνησε το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην περιφέρεια. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο μπείτε στο neakriti.gr και ακολουθήστε μας στα social media. neakriti.gr, η ενημέρωση στα χέρια σου.